Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Tech It με μένα τον Leon The GR. Είναι το επεισόδιο 6 για τρίτη ή τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Κρασάρει συνέχεια το Minecraft με το Fraps. Νομίζω ότι βρήκα το πρόβλημα. Το διόρθωσα και δεν πιστεύω να ξανά έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Η ηχογράφηση γίνεται για τρίτη φορά. Λοιπόν, θα κάνουμε τα εξής σήμερα. Έχω στις προηγούμενες ηχογραφήσεις μου πήγα στο Nether. Όπως βλέπετε έχω ένα ακόμη Obsidian. Θα φτιάξουμε κάποια πράγματα μαγικά όπως υποσχέθηκα. Πρώτα απ' όλα θα φτιάξουμε αυτό εδώ που λέγεται Philosopher's Stone. Το έχουμε ήδη φτιάξει στις προηγούμενες ηχογράφησεις, οπότε δεν θα το ξαναφτιάξουμε, θα δείξω απλά πώς φτιάχνεται. Για το Philosopher's Stone θα χρειαστούμε Glowstone, που το πήραμε από το Nether, σε αυτό εδώ το ξεσταυρό πάνω κάτω δεξιά αριστερά από το διαμάντι μας, Redstone στις γωνίες, και έχουμε το Philosopher's Stone. Τώρα έχω μπερδευτεί τώρα τι έχω πει και τι όχι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πέρα από τα τρία διαμάντια που έχω εδώ, είχαμε 5 διαμάντια βρήκαμε. Αυτά τα 5 πρέπει να τα βρείτε άμα ξεκινήσετε κάποιο καινούριο παιχνίδι στο Tech It. 5 διαμάντια είναι αρκετά, είναι ακριβώς όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε να παίζετε πραγματικό Tech It. Τα 3 τα χρησιμοποίησαμε για να φτιάξουμε το drill, το οποίο το χρησιμοποίησαμε για να φτιάξουμε obsidian, να μαζέψουμε μάλλον obsidian, να πάμε στο Nether και να φέρουμε glowstone. Τα άλλα 2 είναι για να φτιάξουμε, το ένα είναι για να φτιάξουμε τη φιλοσοφική μας λίθο, και το 5ο διαμάντι είναι για δείγμα. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο αστείο, αλλά θα καταλάβετε σε λίγο τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, αυτό που εννοώ είναι ότι θα χρειαστούμε άλλο ένα obsidian, το οποίο θα το σηκώσουμε από εδώ. Όχι, με αυτό. Και χρειαζόμαστε άλλα 2, αν είναι δυνατόν. Χρησιμοποίησα όλα στο προηγούμενο tutorial και έσπασα αυτό που φτιάξαμε για να το ξαναφτιάξουμε, χωρίς να σκεφτώ ότι πρέπει. Τώρα κατευθυνόμαστε προς το ηφαίστειο. Την προηγούμενη φορά πήγα υπογείως και βρήκα λάβα και μάζεψα το obsidian. Τώρα θα κατευθυνθούμε προς το ηφαίστειό μας. Αυτή η πέτρα δεν είναι obsidian, δυστυχώς, αλλά το ηφαίστειό μας έχει λάβα επάνω του, οπότε ελπίζω να έχει παραπάνω από ένα κουτί λάβα από ό,τι βλέπω εδώ, και να μας δώσει παραπάνω από ένα obsidian. Να δούμε. Ευτυχώς έχει παραπάνω από ένα κουτί λάβας. Ωραία, ελπίζω να μην έχει. Για να δούμε τώρα. Ωραία. Ας πάρουμε τα άλλα 2 κομμάτια και ας φύγουμε γρήγορα. Αυτό που είπα είναι ότι χρειαζόμαστε για στο σύνολο για να ξεκινήσουμε 5 διαμάντια. Και κάνετε mine το obsidian κάπως έτσι. Βάζετε το νερό σε μια τρύπα και ξεκινάτε να το κάνετε mine. Αν υπάρχει λάβα από κάτω θα παγώσει πριν καν προλάβει να πέσει το αντικείμενο, όπως είδατε εδώ. Χρειαζόμαστε 16 ακριβώς κομμάτια από obsidian. Εγώ δηλαδή χρειάζομαι 16. 15 είναι το, για να είμαι ακριβής. Τα 10 είναι για την πύλη, μια μη ολοκληρωμένη πύλη, δηλαδή χωρίς γωνίες. Τα 4 είναι για να φτιάξετε. Μισό λεπτό, εδώ έχουμε. Παίζουμε λίγο κυνηγητό με ένα creeper. Τα 4 είναι για να φτιάξετε αυτό που θα φτιάξουμε τώρα ευθύς αμέσως μόλις μπούμε στο σπίτι,
και το ένα είναι για δείγμα όπως και το διαμάντι μας. Ας πούμε γρήγορα γρήγορα μέσα στο σπίτι μας. Ωραία. Ας κοιμηθούμε και ας συνεχίσουμε με το που θα ξημερώσει. Ωραία. Και πάμε να φτιάξουμε το αντικείμενο που θέλουμε. Βάζοντας τα 4 obsidian στις γωνίες, χρειαζόμαστε επίσης πέτρα, 4 από αυτές, ψημένες πέτρες, 4 όχι 5, θες πάω. Τις 4 πέτρες κάπως έτσι και το philosopher, τη φιλοσοφική λίθος στη μέση, θα φτιάξουμε αυτό εδώ. Φιλοσοφική λίθος, φτιάξουμε μια φορά, δεν την ξαναφτιάξουμε γιατί με το που θα το πάρουμε η φιλοσοφική λίθος θα μείνει, δεν χαλάει, δεν παθαίνει τίποτα, μένει εκεί. Τώρα, φιλοσοφική λίθος έχει ένα άλλο cool εφέ. Μπορούμε, αν κάνουμε δεξί κλικ επάνω σε μια smooth πέτρα, μπορούμε να την μετατρέψουμε σε cobblestone, ήταν άποδο. Αν πατήσουμε V επάνω στο πληκτρολόγιο μας ή το γράμμα ωμέγα στα ελληνικά, τη φορτίζουμε και πειράζει μεγαλύτερες περιοχές. Αν φορτίσουμε κι άλλο, πειράζει ακόμη μεγαλύτερες. Για να τη ξεφορτίσουμε πατώντας Shift και V ή ωμέγα ταυτόχρονα, πρώτα το Shift και μετά το V, θα ξεφορτίσει το αντικείμενό μας, όπως και πολλά αντικείμενα αργότερα που θα δούμε. Τώρα αυτό εδώ πέρα, εγώ προσωπικά το τοποθετώ είτε πάνω σε cobblestone, σε obsidian συγγνώμη, είτε σε μαύρη πέτρα από ηφαίστειο, είτε σε μαλλί μαύρο. Αφού πήραμε μια πέτρα από το ηφαίστειό μας, ας το βάλουμε εδώ πάνω. Ωραία, φαίνεται πιο cool. Μπορείτε να το βάλετε στο πάτωμα, δεν έχει σημασία πού θα το βάλετε. Τώρα εδώ, ας το αδειάσουμε. Θα εξηγήσω λίγο τι ακριβώς είναι όλα αυτά. Αυτό είναι όπως θα το βλέπατε, θα το δείτε μόλις το τοποθετήσετε πρώτη φορά. Ας πάρω μερικά αντικείμενα που δεν έχω ήδη βάλει στο τέτοιο για να δείτε, να εξηγήσω λίγο κάποια πράγματα. Αυτό. Λίγο μαλλί, gravel, κόκαλα, αυτό, ένα κουβά, μία σέλα, πώς πάνω κάτω αυτά. Τώρα, τι τα θέλω, ένα από όλα αυτά είναι τα δείγματα που σας έλεγα. Τώρα τα δείγματα, δεν μπορείτε να μετατρέψετε τα πάντα. Κάποια πράγματα που δεν έχουν, που δεν γράφουν το EMC από κάτω, δεν μπορείτε να μετατρέψετε. Είναι, το EMC είναι η αξία. Πάει να πει ότι, ας πούμε, το χώμα αξίζει 1, το obsidian αξίζει 64. Δηλαδή, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα obsidian, πρέπει να το τοποθετήσουμε εδώ για να το μάθει το τραπέζι. Και αυτό σημαίνει ότι, ας πούμε, αν βάλουμε λουλούδια, βλέπετε αυτό εδώ που γράφει Land, δεν έχω ξαναβάλει λουλούδια. Την ώρα που το βάλω πρώτη φορά, μία και μοναδική. Πάνε να πει ότι το τραπέζι αυτό το έμαθε, ορίστε, και δεν θα χρειαστεί να το ξαναβάλουμε. Από τα αριστερά τοποθετούμε τα αντικείμενα, δεξιά δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε πουθενά εκτός από τη μέση. Και αυτό είναι για να ψάξουμε αν π.χ. Έχω ένα διαμάντι μέσα καμένο, έχω πολύ EMC μέσα στο τραπέζι, για να βρω συγκεκριμένα το μαλλί, αν και εδώ το εμφανίζει. Το βάζω το μαλλί, λέω ότι το σκηνή αυτό, τέλος πάντων, το βάζουμε εδώ και μας εμφανίζει το σκηνή πάνω-πάνω. Για να κάνω την αναζήτησή μου δηλαδή. Τώρα είχα πει επίσης ότι η ταμπλέτα αυτή έχει να κάνει με το τι βάζετε μέσα, έχει να κάνει αυτό εδώ πέρα το matter, είναι η ύλη, και το άλλο mode που μπαίνει το τραπέζι είναι το fuel που είναι το καύσιμο. Και δεν μπορείτε δηλαδή να μετατρέψετε τα πάντα στα πάντα. Ας πούμε το Nicolite είναι fuel, δεν μπορώ να το τοποθετήσω, δεν μπορώ να το κάψω αυτή τη στιγμή όμως. Αν βγάλω το διαμάντι μας από μέσα, βλέπετε που γράφει no lock, δεν είναι κλειδωμένο. Αν βάλω το Nicolite μέσα, που δεν το είχα βάλει, είναι fuel, και επίσης στην κατηγορία fuel ανήκουν το redstone, το κάρβουνο, το glowstone και κάποια άλλα αντικείμενα που το lapis lazuli, αν δεν κάνω λάθος, και κάποια άλλα αντικείμενα που ανήκουν στην κατηγορία fuel. Τώρα, επίσης, άμα θέλετε να φτιάξετε διαμάντια, πρέπει να βάλετε το δείγμα σας που σας είχα πει, το πέμπτο διαμάντι εδώ, αφού το μάθει. Μπορείτε να πετάξετε μέσα οτιδήποτε, σκουπίδια όπως π.χ. χώμα,
δέρμα, λουλούδια, φτερά, πέτρες, gravel, θα σου πω οτιδήποτε μέχρι να φτάσει αυτό εδώ το νούμερο στο 8192 που αξίζει το διαμάντι. Αν πετάξω και τα 4 διαμάντια μέσα μου, μέσα του, θα φορτίσει, δεν έχει όριο, μπορείτε να βγείτε, να φύγετε, να κάνετε τις βόλτες σας, ακόμη και να το σπάσετε, όπως είδατε ήταν σπασμένο και έφτιαξε καινούριο, θα κρατήσει τα πάντα μέσα, έχει τη μνήμη του. Αυτά. Τώρα, με λίγα λόγια, αν το φτιάξετε, δεν θα χρειαστεί να ξαναπάτε να βρείτε διαμάντια, μπορείτε να τα φτιάχνετε μέσα στο σπίτι σας. Τώρα, θα χρειαστούμε πολλά resources, γιατί τα πιο πολλά τα χρησιμοποίησα, τα πέταξα μέσα για να φτιάξω τα extra 3 διαμάντια, γιατί είχα 5 στο προηγούμενο επεισόδιο, όπως είχατε δει, αν το είχατε προσέξει. Και επίσης πολλά resources χρησιμοποίησα για να φτιάξω τα golden gears, τα οποία φτιάχνονται ως εξής. Εδώ φτιάχνουμε το κλασικό που είχαμε φτιάξει για να φτιάξουμε τα wooden engines, τα engines, τις μηχανές μας. Το παίρνουμε αυτό, βάζουμε απλή πέτρα γύρω γύρω για να το κάνουμε πέτρινο, μετά βάζουμε σίδερα γύρω γύρω για να το κάνουμε σιδερένια, και μετά για χρυσά γύρω γύρω, και ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε άλλα 2 τέτοια διαμαντένια, 3 πέτρινα και κάποια άλλα αντικείμενα που θα δούμε αργότερα. Τώρα, τι χρειάζεται να φτιάξουμε. Αρχικά θα... δεν ξέρω αν χρειάζεται να πάμε για mine. Έχουμε το tin, το silver, λίγο dust. Αν προσέξετε, το tin dust και το tin έχουν ακριβώς το ίδιο EMC, πάνω από ότι δεν χρειάζεται να το λιώνουμε για να το μετατρέψουμε κάτι καλό. Δηλαδή μπορούμε να πετάξουμε πολύ απλά εδώ το dust ή εδώ το dust και θα μας βγάλει το tin ακριβώς δίπλα, και απλά να το μετατρέψουμε σε, από σκόνη σε μπάρα, χωρίς να το ψήσουμε, χωρίς να ξοδέψουμε στην ουσία καθόλου κάρβουνο. Ας πετάξουμε και όλα αυτά μέσα, ούτως ή άλλως θα τα χρειαστούμε. Τώρα, έχουμε αυτό το κόκαλο. Το κόκαλο θα πάρουμε μερικά, βασικά πολλά πήρα, 6-7 είναι καλά. Θα φτιάξουμε σε αυτό ακριβώς το επεισόδιο την αναβάθμιση αυτής της ταμπλέτας. Υπάρχει αναβάθμιση, δεν ξέρω αν θα μας φτάσουν τα resources φυσικά, και η αναβάθμιση αυτής της ταμπλέτας είναι η εξής. Λέγεται Energy Condenser. Αυτό εδώ είναι η αναβάθμιση μας. Χρειαζόμαστε 4 διαμάντια, έχουμε 4 διαμάντια και 4 obsidian, και από αυτά έχουμε. Χρειαζόμαστε επίσης ένα alchemical chest, το οποίο θέλει 5 διαμάντια από το σύνολο, 2 σίδερα, 1 μπαόλο, 2 πέτρες και 1 από την κάθε σκόνη. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει τη σκόνη την τελευταία, οπότε χρειαζόμαστε 6 διαμάντια, μπράβο μας. Ας χρησιμοποιήσουμε λίγο από αυτά τα ξύλα και λίγο όλα, σπόρους, κρέας, αυτά, πέτρες, χαλίκι, αυτά. Με λίγα λόγια, ό,τι έχουμε εδώ θα το πετάξουμε εδώ μέσα. Εδώ, πέταμα, μέχρι να φτιάξουμε και άλλο διαμάντι. Μπράβο. Ωραία. Πέταμε και εσύ. Στην κατηγορία fuel ανήκει και το gunpowder, οπότε να το έχετε υπόψη σας. Πιστεύω ότι αρκούν. Έχουμε τα 7 διαμάντια μας, δεν χρειαζόμασταν τόσα, δεν πειράζει. Χρειαζόμαστε τώρα alchemical chest, είπαμε, εδώ είναι. 2 σίδερα, 2 πέτρες, smooth πέτρες. Ας πάρουμε 2 smooth πέτρες. Τι κάνω αυτή τη στιγμή είναι κατεβάζω τις αξίες, παίρνοντας το κάτω-κάτω που είναι της χαμηλότερης αξίας και το πάνω-πάνω είναι της μεγαλύτερης αξίας, για να το γνωρίζετε, για να μην κάνω αναζήτηση 5 ώρες την πέτρα. Λοιπόν, βάζοντας 1, 2, 3, 4
Δεν νομίζω να έχει σημασία με ποια σειρά τα βάζω. Ναι. Έχει αυτό. Εντάξει. Βρεζόμαστε ένα σίδερο. Δύο, μάλλον. Δύο σίδερα. Έχουμε τις πέτρες μας. Συνέχεια ξεχνάω. Εδώ. Α, ναι. Καταρχήν πρώτα χρειάζεται να φτιάξουμε αυτό με ένα coal. Ένα coal. Μάθανε εδώ. Με ένα coal. Για να φτιάξουμε την σκόνη τρίτης κατηγορίας που θα αναβαθμίσουμε το ξυλάκι μας. Αυτό εδώ. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Ας το αναβαθμίσουμε. Εδώ. Ωραία. Αυτό τώρα έχει την ικανότητα να κάνει αναζήτηση σε 3x3x64 τετράγωνα μπροστά σας. Τι άλλο. Εδώ. Βάζοντας αυτά τα δύο έτσι, το διαμάντι μας στη μέση. Ας βάλουμε ξανά τη συνταγή γιατί θα χαθούμε και φυσικά και χαθήκαμε. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το chest μας. Εδώ. Βάλουμε αυτό εδώ. Ακόμη και με τη συνταγή μπερδεύομαι. Με αυτά εδώ. Το μπλε εδώ. Τις πέτρες μας εδώ. Τι είναι παιδιά. Ας κοιμηθούμε καλύτερα πριν συνεχίσουμε. Ωραία. Χρειαζόμασταν κάτι, τις άλλες δύο σκόνες. Μία από αυτή και μία από αυτή. Ωραία. Με αυτή τη σειρά συγκεκριμένα έχει σημασία η σειρά. Παίρνοντας αυτό, ας φτιάξουμε άλλο ένα. Νομίζω ότι μας παίρνει με τα διαμάντια μας. Βασικά πάρ' τα όλα. Πάρε και το ουράνιο, προς το παρόν δεν το χρειαζόμαστε. Το μετατρέψουμε όλα σε διαμάντια, όλα. Καλό είναι να κρατάτε ένα, εγώ δεν κρατάω. Το ουράνιο ανήκει και αυτό στα fuel, οπότε το αφήνουμε στην άκρη. Ας δούμε, έχουμε άλλα 5 διαμάντια, μπράβο μας. Στο σύνολο 10. Τι θα μας φτιάξω τώρα. Άλλο ένα. Άλλο ένα μπαούλο. Άλλο ένα alchemical chest. Θα δείτε που θα μας χρησιμεύσει μετά αυτό. Ένα διαμάντι στη μέση. Άλλα δύο σίδερα από εδώ. Δύο σίδερα. Δύο stone. Και από ένα. Εντάξει, όπως είδατε, τα βάλα λάθος ανάποδα και δεν μας το έφτιαξε. Βάζουμε το alchemical chest στη μέση. Στη μέση χρειάζομαι 1, 2, 3, 4. Βέβαια, βάζοντας το alchemical chest στη μέση, νομίζω ότι δεν έχει σημασία και όμως έχει. Πάνω κάτω δεξιά-αριστερά τα διαμάντια και στις γωνίες το obsidian. Έχουμε το condenser που είναι η αναβαθμισμένη έκδοση αυτής εδώ της ταμπλέτας. Τώρα το condenser που θα το βάλουμε, θα το τοποθετήσουμε. Θα τοποθετήσουμε. Ας τοποθετήσουμε εδώ δίπλα στο άλλο. Το condenser έχει την εξής ιδιότητα. Ας πάρουμε κάποιο αντικείμενο από εδώ. Έχει την εξής ιδιότητα. Έχει αυτό εδώ το slot επάνω, αυτό το μετρητή και όλο αυτό το χώρο. Αυτό το slot επάνω είναι αυτό που έχει σημασία. Αν τοποθετήσετε οτιδήποτε εδώ πάνω, εμείς θα τοποθετήσουμε ένα διαμάντι προς το παρόν, μάλλον ένα κόκαλο ας πούμε, και πετάξει μέσα, δεν έχει σημασία πλέον ούτε fuel ούτε matter, οτιδήποτε έχει EMC γραμμένο πάνω του, εδώ θα το καταναλώσει και θα το χρησιμοποιήσει για να φτιάξει αυτό εδώ το αντικείμενο επάνω. Θα μετατρέψει όλα. Οπότε προσοχή, τι πετάτε μέσα για να μην το χάσετε τελείως. Δεν κρατάει μνήμη. Δεν μπορείτε δηλαδή να το ξαναμετατρέψετε πίσω αν χάσετε το δείγμα σας. Οπότε πάντα κρατάτε ένα δείγμα. Βλέπετε, μετατρέπω ουράνιο σε κόκαλα. Μετά αυτά τα κόκαλα μπορώ να τα μετατρέψω σε διαμάντια. Χωρίς κανένα πρόβλημα.
μετατρέψουμε όλο το ουράνιό μας, όλο τον μπρόνς. Και κακώς το μετατρέψαμε, δεν είχα κρατήσει δείγμα. Αυτό ακριβώς εννοώ, προσοχή, τι μετατρέπετε. Δεν πειράζει, θα φτιάξουμε εύκολα μπρόνς. Και τι το χρειαζόμουν, το condenser. Το condenser θα το χρειαστούμε για τον εξής λόγο. Θα φτιάξουμε, θα εκμεταλλευτούμε ένα bug του παιχνιδιού, το οποίο bug έχει να κάνει με το macerator μας. Το macerator, αν βάλετε, πέρα από το macerator, αν βάλετε ένα κόκαλο στο crafting bench, σας δίνει 3 bone meal. Αν βάλετε το κόκαλο στο macerator, σας δίνει 5 bone meal. Θα δούμε σε λίγο. Περιμένουμε λίγο βέβαια. Ναι. Έλα. Ωραία. 5. Τα 2 μας τα πήρε το μηχάνημα για να τα πάει στο φούρνο. Και μόλις... Εντάξει. Το point το πιάσατε. Είναι άλλα 2 εδώ πέρα. Μόλις... ναι. Έλα. Εδώ είναι. Οπότε το θέμα είναι ότι το bone meal έχει αξία 48, δηλαδή όσο 3 bone meal έχει αξία ένα κόκαλο. Θα το διαπιστώσετε αμέσως μόλις βάλω κάτω το condenser. Όχι, αυτό είναι το alchemical chest μου, μπερδεύω συνέχεια. Έχει 0 αυτή τη στιγμή. Αν βάλω ένα κόκαλο εδώ πάνω και ξοδέψω 1, 2, 3, βλέπετε πάλι 0, ένα κόκαλο. Οπότε τα επιπλέον 2 θα φτιάξουν κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή θα πάρω όλα από μέσα για να μην έχουμε θέμα. Ωραία, τα μηδενίσαμε όλα. Και όπως είδατε, θα φτιάξω ένα μηχάνημα κατά πάσα πιθανότητα σε ξεχωριστό δωμάτιο κάπου εδώ πίσω. Θα τους κάψω το σπίτι μέσα στο βουνό και θα φτιάξουμε ένα μηχάνημα που θα, στην ουσία θα μπαίνει μέσα εδώ, θα φτιάχνει τα κόκαλα, θα βγαίνει το κόκαλο, θα πηγαίνει σε macerator και μετά ξανά πίσω στο μηχάνημα ως bone meal και πάει λέγοντας. Θα χρειαστούμε ένα macerator ακόμα, πολύ εύκολο να το φτιάξουμε, μερικούς σωλήνες και αυτά. Δεν νομίζω ότι... και θα φτιάχνουμε κόκαλα αρχικά και θα τα μετατρέπουμε μετά σε διαμάντια μέσα στο transmutation table μας. Αυτά είναι μια προσωρινή λύση, δεν θα μας παράγουν και πολλή ενέργεια. Στην πορεία θα δούμε κάποια πράγματα όπως αυτά εδώ, energy collectors. Όπως βλέπετε είναι πολύ ακριβά, χρειάζονται ένα διαμαντένιο block και παράγουν πολύ αργά ρεύμα. Επίσης θα δούμε το quarry, το οποίο κάνει ένα σκαφί τεράστια μέρη και σκάβει στην ουσία τα πάντα. Εγώ προτιμώ να το βάζω 60x60 και σκάβει μέχρι κάτω το bedrock τα πάντα, ό,τι βρίσκει μπροστά του, και τα φέρνει στα μπαούλα που θέλουμε εμείς, το του πούμε εμείς, και έχουμε ένα σωρό αντικείμενα στο σχεδόν free, γιατί χρειάζεται να του δώσουμε ενέργεια να κινηθεί. Αυτά για σήμερα. Συνεχίζουμε στο επόμενο επεισόδιο. Βασικά, πριν κλείσω, ένα γρήγορο αντικείμενο είναι από αυτές τις εικόνες, μιας που τις έχουμε και τις τρεις. Είχα υποσχεθεί ότι με το που θα βρούμε τα διαμάντια μας θα το φτιάξω, αλλά είχα ξεχάσει και παραλίγο πάλι να το ξεχάσω. Θα φτιάξουμε αυτό εδώ που λέγεται Talisman of Repair. Αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο. Χρειαζόμαστε ένα χαρτί, δύο σκηνάκια και τις σκόνες μας. Ας πάμε να μαζέψουμε λίγο χαρτί στην ουσία. 3 είναι αρκετά. Και ας φτιάξουμε το Talisman of Repair. Αυτό το Talisman of Repair χρησιμεύει στο εξής. Άμα το κουβαλάτε μαζί σας, λίγο πριν σπάσει το εργαλείο, γι' αυτό και το κράτησα αυτό εδώ πέρα λίγο πριν σπάσει, θα σας εξηγήσω ακριβώς τι κάνει, τι ήθελα εδώ. Ήθελα να μαζέψω, να πάρω λίγο σκηνή. Εδώ, 2, 3, 4. Οκ. Θα το κάψουμε.
Λοιπόν, χρειαζόμαστε, πάμε πρώτα το χαρτί. Ας φτιάξουμε λίγο χαρτί. Okay, τρία χαρτιά. Ένα αυτό, εδώ. Και ένα, δύο και τρία. Okay. Το talisman of repair. Ενώ το έχετε στο inventory σας, θα χρησιμοποιήσει όποια σκόνη, αν έχετε και από τις τρεις. Αν έχετε μία, χρησιμοποιήσει τις σκόνες που χρειάζεται, η redstone ή τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται. Βασικά νομίζω χρησιμοποιεί μόνο σκόνη, για να επιδιορθώσει το εργαλείο σας την ώρα λίγο πριν σπάσει. Με λίγα λόγια, ας πάμε προς τα... Βασικά ας ξεκινήσουμε, σκάβουμε και το δωμάτιο που θέλουμε. Ας πούμε εδώ, και θα το κάνουμε και ένα επίπεδο πιο κάτω. Όπως βλέπετε, το εργαλείο μου είναι έτοιμο να σπάσει κυριολεκτικά, και λίγο πριν σπάσει θα πάρει το talisman of repair τα αντικείμενα που θέλει και θα το ξαναφτιάξει. Περιμένουμε. Όχι. Αλλά συνεχίζω και σκάβω. Παρατηρείτε το αντικείμενο. Δεν ξέρω αν κάνει το θόρυβο. Εδώ είναι. Και ναι, απέτυχα. Παταγωδός. Και εδώ το έφτιαξε. Γιατί άραγες. Δεν έχω ιδέα γιατί δεν το έφτιαξε. Θα πρέπει να το φτιάχνει. Τέλος πάντων, το point το πιάστε. Δεν θα το κουβαλάτε ούτως ή άλλως μαζί σας. Δεν σας το προτείνω, εκτός και αν πάτε για... κανονικά θα έπρεπε, βασικά. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Όταν το βάλετε σε alchemical chest, χωρίς να πετάξετε μέσα σκόνες και τα λοιπά, το alchemical chest κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Και έχετε πετάξει τα αντικείμενα σας μέσα, αυτά διορθώνονται από μόνα τους σιγά σιγά, όπως βλέπετε εδώ. Ανεβαίνει και το EMC σιγά σιγά, πολύ σιγά. Το iron φτιάχτηκε εντελώς. Δουλεύει με όλα τα mods. Τα ηλεκτρικά προφανώς δεν φτιάχνονται, γιατί δεν χαλάνε. Και μετά από λίγο θα είναι full φτιαγμένα, και ακόμα και οι πανοπλίες σας θα επιδιορθωθούν στο full. Οπότε όσο είστε σπίτι, μπορείτε να τα πετάτε όλα τα εργαλεία μέσα. Όπως βλέπετε, διορθώθηκαν τα εργαλεία μας. Η πανοπλία μας σχεδόν έτοιμη. Να την ξαναβάλουμε. Οπα, αυτό ας το μέσα. Για να φτιάχνονται όσο είστε σπίτι. Λοιπόν, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν το επεισόδιο 6. Εγώ ήμουν ο LeonRGR. Αυτό ήταν το Tech It του Minecraft, το modpack. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε like από κάτω, πατήστε ότι σας αρέσει όντως. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν γι' αυτό, απλά κάντε subscribe από πάνω, το κουμπάκι, εγγραφείτε. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!